Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Ραφαήλ, καθώς οι Ιρλανδικές διαβάσεις που έχουν στην περιοχή τους είναι άκρως επικίνδυνες. Παρακαλάμε να έρθουν στην περιοχή μας, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρωμάη Ανάστασης, Μιχάλης Καμπουρίδης. Το ελληνικό επαρχιακό δίκτυο είναι γεμάτο από Ιρλανδικές διαβάσεις που παρότι αποτελούν μια φθηνή λύση εγκυμονούν σημαντικούς κινδύνους, καθώς αποτελούν μια μεσοβέζικη λύση που δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των αυτοκινήτων και των φορτηγών σε χυμάρους. Στην περιοχή του Αγίου Ραφαήλ, στον οικισμό των Ρωμά στις Αίρες, υπάρχουν δύο Ιρλανδικές διαβάσεις, τις οποίες οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να τις διασχίζουν χειμώνα-καλοκαίρι, προκειμένου να μεταβούν όπου επιθυμούν. Φραγμένη αγωγή, σκουπίδια, χώματα είναι μερικά από τα προβλήματα που καταγράψαμε με την κάμερα του Επιλογές στις συγκεκριμένες διαβάσεις. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι σώθηκε ένα παιδί το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικού. Η αντιπυρική περίοδος έχει τελειώσει. Ξεκινάει όμως η αντιπλημμυρική, καθώς μπαίνουμε στο χειμώνα και ήδη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αρχίζουν να λένε πως θα έρχονται και οι πρώτες βροχοπτώσεις για το μήνα Νοέμβριο. Βρισκόμαστε σε μια Ιρλανδική διάβαση εδώ στην πόλη των Σερών και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του οικισμού Αγίου Ραφαήλ. Όπως θα σας δείξουμε τώρα εδώ με την κάμερα του Επιλογές, ο ένας ο αγωγός είναι τελείως κλειστός από φερτά υλικά. Και τώρα εδώ βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά του αγωγού, με τον οποίο θα σας δείξουμε και πάλι με την κάμερα ότι το νερό δεν μπορεί να περάσει και βρίσκει δίωδο μόνο από τη μία πλευρά. Γεγονός που σημαίνει ότι σε μία περίπτωση με έντονη βροχόπτωση, αυτή εδώ η συγκεκριμένη περιοχή θα έχει σοβαρό πρόβλημα και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ρωμά, η Ανάσταση, Μιχάλης Καμπουρίδης, μίλησε για το πρόβλημα αυτό που τους ταλανίζει επί δεκαετίες και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς όπως λέει δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές στη Δημαρχία και στην Περιφέρεια, να ανοίξουν πρώτα, θα πάρουμε το μέρος για κάτω τα ελαιόμενα. Λίγο να βρέχει, πλημμυρίζει εκεί. Δεν βουλιάζουν, κάνουν. Είτε δηλαδή βρέχει πάρα πολύ και τα παιδιά σχολείο δεν πάνε. Έπεσε ένα μωρό. Πέρσι είχε γίνει αυτό. Καλά που ήταν ο αστυνομικός εκεί σταματημένος και βούτυξε μέσα στο νερό, μέσα στην πλημμύρα και το άρπαξε το μωρό. Γιατί ανεβαίνουν πάνω στην κέφαιρα, από πάνω από την κέφαιρα με τα πόδια. Δηλαδή δεν έχει, κρατάνε στα σίδερα και ανεβαίνουν με τα πόδια στα σπίτια τους. Καλά να είναι ο αστυνομικός που βούτυξε και το πήρε το μωρό. Από πέρυσι που έγινε αυτό το περιστατικό, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έγινε κάτι? Τίποτα δεν έγινε. Όσες φορές έχω κάνει τήσεις, όλες απορριφτικές. Το πρόβλημα να λυθεί, να βάλουν 4 σωλήνες μεγάλες ακόμα επιπλέον, να ρίξουν ένα άσφαλτο εκεί, θα πιάσει, πώς θα πιάσει, 5 χιλιάρκα, 10 χιλιάρκα, το πολύ. Η πέρσι αυτό το έργο από το υπουργείο, και αυτό το δρόμο εδώ που έχουμε να ρίξουν 50 μέτρα άσφαλτο, 1,5 χρόνο έχω και ακόμα δεν το ρίχνουν. Θέλετε να πείτε ότι έχετε βρει κάποιο κονδύλιο που μπορούν να γίνουν αυτά τα έργα? Ναι, βρήκα κονδύλιο εγώ. Μέσα στο προγράμματος. Μέσα στο προγράμματος με τα Ρωμά. Ποιο έργο έκαναν εδώ στο Άγιο Ραφαήλ που έχει τόσα μεγάλα προβλήματα? Παρακαλάμε να έρθουν στην περιοχή μας, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Καμπουρίδης. Δεν παίρναν τα λεωφορεία. Το πρωί τα βάλαν τα λεωφορεία με μένα. Κάθε φορά. Πόσα λεωφορεία περνάνε? 5 λεωφορεία περνάνε από εδώ την ημέρα. Τα μωρά τα αφήνουν από εκείνη στην ώρα στο δρόμο, χτυπάει καινούρια λεωφορεία. Ένα κίτρινο τώρα το βγάλανε. Περνάει από εκείνο από το δρόμο, από εκείνο το δρόμο. Οπότε
που δεν μπορεί, που παρακαλάω και τρεις μήνες να έρθει ένα γκρέντερ μεγάλο, λίγο δύο ώρες να δουλέψει εκεί, να μπρόξει. Να καθαρίσει ο χώρος, θέλετε, από τα χώρος, και να ανοίξει τις βατσινές για να περάσουν και το λεωφορείο, να περάσουν και τα ρωμά. Δύο αυτοκίνητα δεν περνάνε. Δεν περνάνε δύο αυτοκίνητα. Ούτε ένα για λεωφορείο, ένα δεν περνάει. Ο δρόμος αυτός, επειδή δεν έχει άσφαλτο το χειμώνα, με τις βροχές. Λάσπες. Λάσπες. Δεν το ρίχνουν, δεν τίποτα. Και προηγουμένως το είπα. Αλλά εδώ τόσο μεγάλα προβλήματα που έχει το Άγιο Ραφαήλ, δεν τη δίνουν σημασία. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Βυσσαλτίας, όταν ηλικιωμένος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Το σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 2 Νοεμβρίου στο χωριό Αγία Παρασκευή του Δήμου Βυσσαλτίας, όταν ηλικιωμένος ετών 92 καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο άτυχος ηλικιωμένος θέλησε να βάλει σε λειτουργία το τρακτέρ του, γιατί ήταν ακίνητο πολύ καιρό. Αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα και ένα χρόνο περίπου, περπατάει με αναπηρικό καροτσάκι. Μας έβγαινε έξω, έπαινε με τον καφέ μας, καλώς ήταν, στην υγεία του ήταν εντάξει, δεν είχε άλλο πρόβλημα. Μετά από τόσο καιρό το τρακτέρ δεν το δουλεύει. Τώρα τι τον κατέφυγε, πήγε να βάλει μπρος το τρακτέρ. Το τρακτέρ με τη μίζα δεν έπαιρνε μπρος. Στο δυναμό, έχουμε άλλον τρόπο, συνδέουμε το δυναμό, αυτός πάει. Είχε το τρακτέρ ταχύτητα. Με το βάζοντας μπρος, τον πήρε το τρακτέρ, τον πλάκωσε. Το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε, δυστυχώς. Καλός άνθρωπος, ήσυχος άνθρωπος, ήρεμος άνθρωπος. Ξαφνιάσκαμε, μας ξάφνισε. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό το πράγμα τώρα. Ήθελε να κάνει μήπως κάποιες αγροτικές εργασίες. Τίποτα ρε, τίποτα, δεν να κάνει. Απλά του λέμε στο χωριό, καλό είναι το τρακτέρ να το βάζουμε μπρος κάπου κάπου να δουλεύει. Κατάλαβες, γιατί ένα εργαλείο, έτσι είναι και άνθρωπος άμα κάθεται συνέχεια, θα πάει σε μια. Ήθελε να το βάλει μπρος, να δουλέψει. Τι εργασία, δεν ήταν για εργασία. Δεν ήταν για να το βγάλει έξω να πάει να κάνει κάτι. Δυστυχώς, εμείς τα παράτησαμε όλοι το ηλικιωμένοι άνθρωποι μας. Αυτός ο άνθρωπος να του βάλει μπρος το τρακτέρ. Γιατί όσο κάθε ένα μηχάνημα, δεν έπαιρνε μπρος με τη μπαταρία, ξελιγώνονται, κάνει, ξέρω τι, όταν δεν δουλεύει. Πάει δίπλα, έχει δύναμο. Του βάζουν το δύναμο, βάζουν ένα καλώδιο, τσακ, πήρε μπρος, είχε ταχύτητα. Είχε ταχύτητα και τον παρέσυρε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Μου είπε ότι τέλειωσε, ρε παιδί μου, αφού τον απεγκλωβίσανε, είναι τελειωμένος. Πήγε να βάλει μπρος το τρακτέρ από κάτω με το κατσαβίδι, από τη μίζα, και είχε ταχύτητα το τρακτέρ, και έτσι όπως γύρισε, τον πήρε από κάτω η ρόδα. Και καθάρισε, τέλειωσε. Κρίμα. Πόσο χρόνο ήταν? 92 πρέπει να ήταν. Είπα, μεγάλη ηλικία, δεν είναι για αγροτικές εργασίες. Κρίμα. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως πυροσβεστικές δυνάμεις, άντρες του πυροσβεστικού κλιμακίου Νιγρήτας και Σερών, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε γύρω στις 10 και 20 σήμερα για ανατροπή γεωλογικού εργιστήρα στην Αγία Παρασκευή με εγκλωβισμένο άτομο από κάτω. Μεταβήκαμε δύο οχήματα από κλιμάκιο Νιγρήτας και ένα από την ΠΕ Σερών. Αλλά κατά την άφηξή μας διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε ανατροπή του ελκυστήρα. Είχε παρασυρθεί ηλικιωμένο άτομο από τον ελκυστήρα και βρισκόταν κάτω από το ελαστικό του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και με τη βοήθεια των συναδέλφων του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας απεγκλωβίστηκε το άτομο και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο Σέρων. Ορδές Βουλγάρων τουριστών πέρασαν τα σύνορα του Προμαχώνα τον μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο του ΕΟΤ, πρόκειται για μια πρωτοφανή εισρωή και μάλιστα μιλώντας στο Επιλογές, εξηγεί τους λόγους που συνετέλεσαν στην αυξημένη είσοδο στη χώρα μας. Πλήθος τουριστών από τη Βουλγαρία πέρασαν τα σύνορα το μήνα Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με στοιχεία από επίσημες καταγραφές τόσο των ελληνικών όσο και των βουλγαρικών αρχών, 243.000 άτομα από τη Βουλγαρία πέρασαν τα σύνορα του Προμαχώνα. Τα στοιχεία λένε ότι η αύξηση των Βουλγάρων, η διέλευση Βούλγαρων πολιτών από το σύνορο σταθμό Προμαχώνα είναι περίπου γύρω στις 243.000 περίπου σε ένα μήνα. Τα στοιχεία αφορούν φυσικά το μήνα Σεπτέμβριο, γιατί μέχρι και το Σεπτέμβριο έχουν βγει τα στατιστικά, τα οποία δείχνουν ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη άφιξη Βουλγάρων στη χώρα μας.
ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τον μήνα, γιατί είναι κάτι το πρωτοφανές το οποίο έχει παρατηρηθεί τα χρόνια αυτά τα οποία υπάρχει αυτή η ελεύθερη είσοδος των Βουλγάρων στη χώρα μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα χρόνια, και κυρίως που στην καλοκαιρινή περίοδο μέχρι φυσικά και και Σεπτέμβριο μήνα. Είναι κάτι το πρωτοφανές, γιατί παρατηρήθηκε μια τρομερή αύξηση στην είσοδο των ταξιδιωτών από Βουλγαρία. Βέβαια υπήρχαν και ταξιδιώτες και από άλλες χώρες, και από Ρουμανία είχαμε πάρα πολύ κόσμο και το μήνα του Σεπτέμβριο, και από κεντρική Ευρώπη υπήρχαν ταξιδιώτες, αλλά ειδικά ήταν ένα φαινόμενο πρωτοφανές για τα δεδομένα της χώρας μας σε ένα μήνα να υπάρχει τόσο μεγάλη ταξιδιωτική κίνηση από πλευράς Βουλγαρίας προς την Ελλάδα. Πρόκειται για πρωτοφανή αριθμό εισόδου στη χώρα για ένα μήνα, σύμφωνα με τον προϊστάμενο του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού στο τμήμα του Προμαχώνα, παρά τις ουρές χιλιόμετρων και τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Οι αριθμοί το συνήθως από την Βουλγαρία ήταν περίπου γύρω στις 70 με 80 χιλιάδες το μήνα. Μιλάμε τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες, mm-hmm. οι οποίοι βέβαια αριθμοί πέφτουν στο διάστημα της εκτός σεζόν περίοδου. Από Σεπτέμβριο και μετά έπεφτανε αυτοί οι αριθμοί σταδιακά. Αλλά φέτος ήταν κάτι το πρωτοφανές που παρατηρήθηκε αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός εισερχομένων στην Ελλάδα. Οι λόγοι της αυξημένης κίνησης είναι τόσο ο καλός καιρός, όσο και το γεγονός ότι αρκετοί Βούλγαροι πλέον διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ο μεγάλος όγκος εισόδου παρατηρείται κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες. Βέβαια, αυτό είναι σε συνάρτηση με το ότι και ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός, και επίσης το ότι πολύ μεγάλος αριθμός Βουλγάρων πολιτών διαθέτουν σπίτια στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος παραδαλάσσια. Και αυτοί οι άνθρωποι ερχόντουσαν δηλαδή τριήμερα, τετραήμερα κάθε Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό το λόγο και παρατηρήθηκε αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός σχετικά με τις διελεύσεις από τον Συνεργακό Σταθμό Βουλγάρων Πολιτών. Και επιπλέον το Σεπτέμβριο οι Βούλγαροι έχουν και 2-3 αργίες, οι οποίες είναι 3 και 4 ημερών, και ειδικά σε αυτές τις μέρες υπήρχε άφηξη 10.000 οχημάτων, παραδείγματος χάρη από Βουλγαρία και κυρίως από Σόφια, γιατί τα περισσότερα αυτοί που διαθέτουν σπίτια στην Ελλάδα είναι κυρίως από την περιοχή της πρωτεύουσας. Πάντως η αυξημένη ροή συνεχίζεται μέχρι και αρχές Νοεμβρίου. Βέβαια, μήπως... αυτή τη στιγμή ναι. είναι λίγο πεσμένη η κίνηση. Έχει πέσει η κίνηση Νοέμβριο, φτάσαμε. Αλλά παρόλα αυτά, παραδείγματος χάρη, χθες ή προχθές, ειδικά τις μεσημερινές ώρες, υπήρχε μια ουρά 600-700 μέτρα σε 2 σειρές αυτοκίνητα και 3 σειρές αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, οι υπηρεσίες φιλότιμα άνοιξαν τους διαδρόμους για να διευκολύνουν την κίνηση, χωρίς να υπάρχουν οι καταγραφές, μόνο με την επίδειξη των ταξιδιωτικών εγγράφων, και τους περνούσαν για να μπορέσουν να διευκολύνουν την κίνηση. Σήμερα είχαμε κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο Σερών, τον κύριο Αγοραστό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κύριε Αγοραστέ. Καλησπέρα, κύριε Καπιτάνη, σας και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, σας βρίσκουμε στην Αθήνα, από ό,τι είχατε πάει και εσείς για την κινητοποίηση. Πείτε μας καταρχάς για ποιο λόγο έγινε η κινητοποίηση και τι έγινε στη συνάντηση που είχατε με τον αρμόδιο υπουργό. Ήταν μια κινητοποίηση που πραγματικά είχε και κόσμο και παλμό, παρόλο τις αντίξιες συνθήκες σήμερα που επικρατούσαν το πρωί στην Αθήνα. Είχε καταρακτώδης βροχή, μας έπιασε βροχή. Η πορεία συνεχίστηκε κανονικά μέχρι το Υπουργείο Υγείας από την πλατεία Μαβίλης. Ήταν μια κινητοποίηση... βλέπουμε και τα πλάνα εμείς με τη βροχή, όπως λέτε και εσείς. Πραγματικά πολύ βροχή μας ξάφνιασε όλους αυτό το πράγμα. Ήταν μια κινητοποίηση, κύριε Καπετάνιο, για να ξαναεμφανιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον χώρο της υγείας. Βλέπουμε συνέχεια αποχωρήσεις, δεν υπάρχουν προσλήψεις στον χώρο της υγείας, παρόλο ότι ο υπουργός είχε εξαναγγείλει ότι θα προσληφθεί κόσμος, θα στρώσει κάπως το σύστημα υγείας. Γι' αυτό και υπήρχαν κινητοποίησεις. Υπήρχε η συνάντηση με τον υπουργό τελικός που έγινε με αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας ΠΟΕΔΗΝ και με εργαζόμενους. Τέθηκαν τα θέματα, είχαμε κάποιες απαντήσεις, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, κάποια θα τα δει
Και όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή κάποια λένε θα τα δούμε, κάποια θα τα κάνουμε. Κάποια... Λοιπόν, το θετικό είναι να το πούμε ότι θα δεσμεύτηκε ότι θα ανανεωθούν όλοι οι συμβασιούχοι στο χώρο της υγείας. Γιατί όπως γνωρίζετε 31 12 λήγουν οι συμβάσεις. Ναι. Θα ανανεωθούν όλοι, δεν θα φύγει κανείς από το σύστημα υγείας. Είτε ανεξαρτήτως ειδικότητας, είτε είναι διοικητική, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι τεχνική υπηρεσία, δεν έχει σχέση. Αυτό μας δεσμεύτηκε ότι θα ανανεωθούν όλοι. Στο νοσοκομείο Σερών είναι αρκετοί σε αυτή την κατηγορία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Καπετάνιο, έχουμε περίπου 45 εργαζόμενους με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Έχουμε περίπου πάνω από 160 επικουρικούς με διάφορες ειδικότητες. Είναι μεγάλος αριθμός. Το 1 τρίτο των εργαζομένων πλέον είναι με αυτές τις μορφές της εργασίας. Ναι. Δεν είναι μόνο μου προσωπικό. Ναι. Δεσμεύτηκε ότι εντός ημερών θα βγει η εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας προς όλα τα νοσοκομεία που θα σταματάει στην ουσία τους διαγωνισμούς προς τους ιδιώτες, σύντηση, φύλαξη, καθαριότητα και να ανανεωθούν ήδη οι εργαζόμενοι, οι ΣΟΧ που λέγαμε, αλλά εδώ και ένα μήνα το ακούγαμε. Το δεσμεύτηκε, αλλά δεν έχει πράξει ακόμη τίποτα. Τελικώς δεσμεύτηκε ότι εντός ημερών θα φύγει εγκύκλειος προς όλες τις διοικήσεις για να σταματήσουν οι διαγωνισμοί. Όσον αφορά την ένταξή μας στα βαρέα και ανθεγινά επαγγέλματα, εκεί τόνισε ότι το θεωρεί μεγάλη αδικία τόσων ετών. Ο ίδιος εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά δεν είναι δικιά του μόνο απόφαση. Είναι καθαρά πλέον θέμα του Υπουργείου Οικονομικών να μας εντάξει. Ναι, θα πρέπει να υπάρχουν και τα αντίστοιχα χρήματα. Τα ανάλογα κονδύλια. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς του είπαμε ότι θα συνεδριάσουμε ως Ομοσπονδία και θα πράξουμε τις ανάλογες πάλι κινητοποίησεις. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι έως τέλος του έτους. Άρα σε γενικές γραμμές, ναι, μεν πήρατε κάποιες υποσχέσεις, αλλά λέτε θα το ξαναδείτε στην πορεία διότι δεν εφησυχάζετε. Δεν εφησυχάζουμε διότι αυτή τη στιγμή τρέχει μία προκήρυξη μόνιμων η οποία βρίσκεται ακόμη στον ΑΣΕΠ. Μας ανέφερε το γεγονός ότι ο ίδιος έκανε τηλεφώνημα στον ΑΕΠ για να επισπεύσει η διαδικασία. Του είπαν ότι δεν γίνεται πιο γλίγορα διότι έως τέλος του έτους θα πρέπει αυτοί οι εργαζόμενοι να μονιμοποιηθούν και να έρθουν κάποιοι άλλοι. Στην ουσία τι κάνουμε, ανακύκλωση των εργαζομένων. Δεν είναι ελκυστικό το σύστημα υγείας πλέον για τους εργαζόμενους, κύριε Καπετάνη. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, όπως και ο ίδιος είπε, να υπάρχει το ανάλογο κίνητρο προς όλους τους εργαζόμενους, ώστε να έρθει νέο αίμα μέσα στο εθνικό δηλαδή σύστημα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν προκηρύξεις, υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ακριβώς, για τις θέσεις. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Καπετάνη, διότι ένας νεοπροσληφθέντος αυτή τη στιγμή, αν έρθει στο νοσοκομείο μας ένας ΔΕΛΤΑ ΕΕ νοσηλευτής, θα μειωθεί με 800 ευρώ. Το ίδιο και στην Αθήνα, με 800 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο πολλά τα χρήματα. Διότι θα πάρει και τον δώρο, Χριστουγέννων θα πάρει και την άδεια. Μην το λέτε αυτό, γιατί στον ιδιωτικό τομέα ο κατώτατος είναι 780 και σε πολλές των περιπτώσεων δεν τηρείται κιόλας. Κύριε Καπετάνιο, εδώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλία γενικώς και στην περιφέρεια πλην των Σερών, οι ιδιωτικές κλινικές ανθίζουν σαν μαργαριτάρια. Απορροφούνται όλοι σε αυτό το κομμάτι. Το ερώτημα είναι και με τι μισθούς όμως. Για να παραιτείται κάποιος από το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να προσλαμβάνεται εκεί σημαίνει ότι οι αμοιβές προφανώς είναι καλύτερες. Ή προοπτικές. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα ακόμη ότι πολλοί νοσηλευτές έχουν παραιτηθεί αυτή τη στιγμή και έχουν προσληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας ως σχολικοί νοσηλευτές. Είναι καλύτερα εκεί δηλαδή. Ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα δεν θέλω να κάνω τη διαμάχη ποιος. Προφανώς είναι καλύτερα. Διότι όταν το καλοκαίρι, τρεις μήνες, δεν εργάζεσαι, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, δύο εβδομάδες έχεις διακοπές, γιατί ο νοσηλευτής με τα ίδια χρήματα να δουλεύει στο νοσοκομείο και να μην επιλέξει το Υπουργείο Παιδείας ως νοσηλευτής. Αυτά πώς θα επιληθούν? Αυτά είπαμε μόνο με κίνητρο. Να υπάρχει έναν άλλο κίνητρο. Εμείς ζητήσαμε επιπλέον χρηματοδότηση τουλάχιστον για τα νυχτερινά. Αυτοί που κάνουν νυχτερινά να αμείβονται και αναλόγως, ώστε να είναι και ένα κίνητρο για αυτόν που εργάζεται να παίρνει κάποια χρήματα παραπάνω και να γίνουν προσλήψεις. Στο νοσοκομείο Σερών τα κενά πόσα είναι περίπου, κύριε Αγόραστε? Έχουμε αρκετά κενά, κύριε Καπετάνιο. Πάρα πολλά κενά. Σε ΔΕΛΤΑ ΕΕ συλλευτικό, στην τεχνική υπηρεσία γενικώς.
έχουν να προσδεχθούν μόνιμο προσωπικό, στη σύντηση έχουμε κενά, στην καθαριότητα έχουμε κενά, στους γιατρούς έχουμε τεράστια κενά, παντού υπάρχουν κενά. Να πούμε αυτή τη στιγμή να προσληφθεί με προκήρυξη αύριο το πρωί, δεν θα καλυφθούν αυτά τα κενά με τίποτα. Δεν υπάρχουν τόσοι εργαζόμενοι. Και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, νοσηλευτές και γιατροί, πλέον φεύγουν στο εξωτερικό, κύριε Καπετάνιο. Μάλιστα. Κατάσταση στον χώρο της υγείας, δηλαδή, δεν είναι και καλύτερη. Τους κάνουμε πτυχιούχους, το κράτος πληρώνει τις σπουδές τους και δίνουμε έτοιμο εργατικό πτυχιούχο στο εξωτερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Γι' αυτό βέβαια δεν φταίει ο πτυχιούχος που φεύγει. Όχι, όχι. Για να φεύγει. Το σύστημα είναι τέτοιο, εφόσον τον έχεις σπουδάσει, τον έχεις βγάλει, του έχεις δώσει ένα πτυχίο, την άλλη μέρα θα πρέπει να τον αξιοποιήσεις πάνω σε αυτό που σπούδασε και όχι να τον επιτρέπεις να φύγει στο εξωτερικό γιατί πληρώνουν κάποιες καλύτερους μισθούς. Γι' αυτό λέμε, θα πρέπει όλα αυτά να εξειδικευτούν, να βρουν άλλον τρόπο. Εάν θέλουμε πραγματικά να έχουμε δωρεάν υγεία για όλους και πάνω απ' όλα η υγεία να είναι τέτοια ώστε να είναι πραγματική. Μάλιστα, οπότε μένει να δούμε εάν όλα αυτά που συζητήσατε με τον Υπουργό έστω και κάποια γίνουν πράξη. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Αγοραστέ, για την επικοινωνία και τα όσα μας είπατε. Έγινε, κύριε Καπετάνη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εσείς δοκιμάσατε τα Babylino Pants Night Use Tested? Με πυρήνα 30% μεγαλύτερης απορροφητικότητας, ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία προστασίας. Ελεγμένη αποτελεσματικότητα κατά των διαρροών, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Χαροπάμελο. Και απετινέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τρικότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας πραγματοποίησε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ανέλησε την ανάγκη της ουσιαστικής λειτουργίας του δημόσιου ΙΕΚ ειδικής αγωγής στις ΣΕΡΕΣ και παρέδωσε στην κυρία Μακρύ αναλυτικό υπόμνημα. Συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέτα Μακρύ πραγματοποίησε ο βουλευτής Ερών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέλησε την ανάγκη ουσιαστικής λειτουργίας δημόσιου ΙΕΚ ειδικής αγωγής στις ΣΕΡΕΣ και παρέδωσε στην κυρία Μακρύ αναλυτικό υπόμνημα με την πρότασή του. Ο ΣΕΡΕΟΣ βουλευτής, κατά τη συζήτησή του με την Υφυπουργό, εξήγησε ότι με απόφαση του 2015 ιδρύθηκε ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής στις ΣΕΡΕΣ με εγκεκριμένα τμήματα ειδικοτήτων για άτομα με προβλήματα ακοής και όρασης. Λόγω του μικρού αριθμού ενδιαφερομένων, αυτό ουσιαστικά οδήγησε στην ακύρωση της λειτουργίας του ΔΙΕΚ, πρόβλημα το οποίο υφίσταται μέχρι σήμερα. Η πρόταση του κυρίου Χατζηβασιλείου περιλαμβάνει την έγκριση νέων τμήματων για αποφύτους λυκείου με αναπηρίες από όλες τις κατηγορίες αμαία και όχι αποκλειστικά για αποφύτους με προβλήματα ακοής και όρασης. Επίσης, πρότεινε την απόσπαση στο νέο ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής ΕΡΟΝ μόνιμων εκπαιδευτικών με εμπειρία στην ειδική αγωγή, ώστε να οργανώσουν εγκαίρως τη λειτουργία του. Μετά το πέρας της συνάντησης με την Υφυπουργό Παιδείας, ο κ. Χατζηβασιλείου δήλωσε: «Στις ΣΕΡΕΣ χρειαζόμαστε άμεσα δημόσιο ΙΕΚ ειδικής αγωγής. Σήμερα συναντήθηκα στη Βουλή με την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρύ και συζητήσαμε την ανάγκη να λειτουργήσει ΔΙΕΚ ειδικής αγωγής στις ΣΕΡΕΣ, που ουσιαστικά παραμένει στα χαρτιά εδώ και χρόνια. Της παρέδωσα αναλυτική επιστολή με την πρότασή μου για μια σύγχρονη εκπαιδευτική δομή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των αμαία, όλων των παιδιών που αποφύτησαν από τα ειδικά σχολεία και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ίσα δικαιώματα με όλους. Έχουν ιδιαίτερες δεξιότητες, τις οποίες οφείλουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελος της κοινωνίας μας. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι», καταλήγει ο κ. Χατζηβασιλείου. Παράταση μέχρι 17 Νοεμβρίου δόθηκε από την ΑΔΑΕ και το Υπουργείο Οικονομικών στις επιχειρήσεις προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους για τις συνδέσεις των ΠΟΣ. Το χρονικό περιθώριο της παράτασης που δόθηκε είναι μικρό, καθώς δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε οι πάροχοι, αλλά ούτε και οι τράπεζες τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν, λέει η πρόεδρος των φοροτεχνικών ΣΕΡΟΝ, Σίλβια Νησιώτη. Παρατείνεται τελικά έως τις 17 Νοεμβρίου η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταχωρήσουν τυχόν διορθώσεις και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των ενεργών συσκευών ηλεκτρονικής πληρωμής τους στο Μητρώο POS, σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών.
Το θέμα είχε προκαλέσει αναστάτωση στις επιχειρήσεις, καθώς το αρχικό χρονικό περιθώριο που δινόταν έως τις 31 Οκτωβρίου ήταν πολύ σύντομο και οι περισσότεροι επαγγελματίες δεν προλάβαιναν να ανταποκριθούν, αντιμετωπίζοντας έτσι το ενδεχόμενο επιβολής προστήμων. Τα επιμελητήρια της χώρας, καθώς και το επιμελητήριο Σερών, είχαν ζητήσει με επιστολή τους προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ στις 25 Οκτωβρίου να δοθεί παράταση στη διαδικασία. Σύμφωνα με την πρόεδρο των φοροτεχνικών, Σίλβια Νησιούδη, ο φόρτος εργασίας και τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν πολλά. Αρχικά είχε δοθεί μία προθεσμία μόνο 10 ημερών, προκειμένου οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις που έχουν μηχανάκια POS να επικοινωνήσουν με τους παρόχους ή με τις τράπεζες για να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία που έχουν πάνω αυτά τα μηχανάκια. Ο χρόνος ο οποίος δόθηκε ήταν πάρα πολύ λίγος. Εννοείται ότι ούτε οι πάροχοι δεν ήταν έτοιμοι για τόσο μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων, ούτε οι τράπεζες για τόσο μεγάλο αριθμό επισκέψεων. Οπότε αυτή η προθεσμία ήταν πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ΑΔΕ φαίνεται, βλέπει μέσα ότι υπάρχουν μηχανάκια ενεργά τα οποία μπορεί να έχουν κλείσει εδώ και καιρό. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που η ΑΔΕ δεν βλέπει ενεργά μηχανάκια και υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχουν λεπτομέρειες επάνω στα μηχανάκια POS που δεν διασταυρώνονται σωστά με τους παρόχους. Αυτή η διαδικασία όλη απαιτεί χρόνο. Γι' αυτό το λόγο τόσο τα τοπικά επιμελητήρια όσο και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων ζήτησε παράταση και προς το παρόν δόθηκε μόνο μία προθεσμία 17 ημερών. Μέχρι τις 17 Νοεμβρίου λοιπόν θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες που διαθέτουν μηχανάκι POS να επικοινωνήσουν με τους παρόχους ή με τις τράπεζες και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία από τα μηχανάκια αυτά. Το χρονικό περιθώριο της παράτασης που δόθηκε είναι μικρό, καθώς δεν γνωρίζουν ακόμη ούτε οι πάροχοι, αλλά ούτε και οι τράπεζες, τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν, όπως αναφέρει η πρόεδρος των φοροτεχνικών. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι από τα τηλεφωνήματα και από αυτά που μας λένε οι πελάτες μας, δεν μπορούν σωστά να επικοινωνήσουν. Τα τηλέφωνα, οι αναμονές είναι πάρα πολλή ώρα, ξεπερνάνε τις 5 ώρες. Οι τράπεζες, κάποιες τράπεζες δεν γνωρίζουν καν τι πρέπει να κάνουν. Οπότε προς το παρόν θεωρώ ότι αυτό το διάστημα είναι ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα δηλαδή έτσι όπως το περιγράφετε υπάρχει και ένα πρόβλημα επικοινωνίας του επιχειρηματία με τον πάροχο. Φυσικά, όταν όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας που διαθέτουν POS μέσα σε ένα δεκαήμερο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους παρόχους, φανταστείτε για πόσες ώρες αναμονή στο τηλέφωνο μιλάμε. Είναι μια διαδικασία από τη στιγμή που θα μιλήσει ο επαγγελματίας. Είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει χρόνο, ζητάνε δηλαδή μεγάλη εξακρίβωση στοιχείων. Εξαρτάται. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν φαίνονται καν ενεργά κάποια POS τα οποία υπάρχουν. Οπότε σε εκείνες τις περιπτώσεις φαντάζομαι ότι οι έλεγχοι θα απαιτούν περισσότερο χρόνο από άλλες που απλά επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυτό το ένα και μοναδικό, για παράδειγμα, POS και τα στοιχεία είναι σωστά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι μάλλον μεγάλος ο αριθμός επιχειρήσεων που δεν έχουν βάλει POS. Με βάση τον νόμο υπάρχουν κάποιοι κωδικοί δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είναι υποχρεωτικά, θα έπρεπε να είχαν βάλει μέχρι τώρα POS. Είναι ελάχιστος ο αριθμός αυτός των επιχειρήσεων που έχουν μείνει εκτός αυτής της υποχρεωτικότητας. Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα προκειμένου οι πολίτες να προβούν στην υποβολή των αιτήσεων, ενώ σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα ακολουθήσει σταδιακά η καταβολή για το επίδομα θέρμανσης. Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΔΕ Μα η Θέρμανση προκειμένου οι πολίτες που πληρώνουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήσεων. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που είναι οι δυνητικοί δικαιούχοι και υποβάλλουν αίτηση έως τις 8 Δεκεμβρίου θα δουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς έως τις 22 Δεκεμβρίου. Η καταβολή, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τους μήνες Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση για όσους χρησιμοποιούν ρεύμα για τη θέρμανσή τους, καθώς οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εντός της εβδομάδας. Οι σεραίοι πολίτες, μιλώντας στο Επιλογές, εκφράζουν την άποψή τους για το επίδομα θέρμανσης που πρόκειται να χορηγηθεί. Εντάξει, πρέπει να δοθεί, γιατί ο κόσμος είναι γενικά οριακά, θεωρώ, όπως κάθε χρόνο. Καλά είναι να δοθεί. Θα φάνει βέβαια τώρα πόσο θα δώσει το κράτος. Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει. Βοηθάει δηλαδή. Προφανώς και βοηθάει, γιατί οι τιμές έτσι όπως είναι, είναι λίγο δύσκολα για τον κόσμο, για την καθημερινότητα. Μακάρι να γίνει κάτι, θα φανεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που γίνεται και πιστεύω να πάνε όλα καλά.
Θα έχει όφελος δηλαδή, θα έχουν οι πολίτες. Βεβαίως, βεβαίως, θα έχει όφελος και πιστεύω να γίνουν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε. Εμάς δεν μας δίνουν, οπότε τι να πούμε. Δεν το δικαιούμαστε δηλαδή. Δεν το δικαιούμαστε. Είναι κάτι καλό όμως. Καλό είναι, Αν και καλά, καλύτερα θα ήταν να παίρνουν παραπάνω συντάξεις ο κόσμος. Όχι να παίρνουν επιδόματα. Επιδοματική πολιτική. Αύξηση των συντάξεων. Εμένα δεν με πιάνει. Οπότε δεν ασχολήθηκα. Όχι, όχι, έχω κάτι παραπάνω από ό,τι προβλέπετε. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να το πάρουν όλοι. Όλοι. Άπαντες. Είναι κάτι καλό, βοηθάει. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Βέβαια. Όπως άκουσα στην τηλεόραση, θα δώσουν και στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Και καλά θα κάνουν. Από το Χοιρό Ρούπελ ξεκινάει την Κυριακή το πρόγραμμα Μνημεία σε Άμυνα. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει και ξενάγηση στο μνημείο, ενώ θα υπάρχει και λεωφορείο δωρεάν για μεταφορά των πολιτών στην εκδήλωση. Από το Χοιρό Ρούπελ ξεκινά την Κυριακή το πρόγραμμα Μνημεία σε Άμυνα. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το ECOCITY και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καταγράφουν, ερευνούν και προτείνουν στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων από την κλιματική κρίση που απειλεί τα νεότερα μνημεία. Τα μνημεία που εξετάζονται έχουν ιδιαιτερότητες και σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και όλα απειλούνται από τις καταστροφικές επιπτώσεις των ακραίων σε συχνότητα και ένταση καιρικών φαινομένων ανάλογα με τη χρονολογία κατασκευής, τη χρήση, τη φθορά και τις συνθήκες στον χρόνο. Αυτό λοιπόν που το πρόγραμμα προσφέρει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι μια καταγραφή, συστηματική καταγραφή των μνημείων σε σχέση με τον χαρακτήρα τους, το είδος των μνημείων, τα υλικά από τα οποία αποτελούνται, αλλά βεβαίως και το βαθμό τρωτότητας σε σχέση με τα επερχόμενα, με τις επερχόμενες φυσικές καταστροφές, προκειμένου να διαμορφωθεί μια βάση δεδομένων, ένα αποθετήριο, όπως το λέμε, εθνικό, όπου θα καταγραφούν και θα ενσωματωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες, παράλληλα μάλιστα με τεχνικές οδηγίες και μέτρα βελτίωσης. Επεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πολύ, πολύ τα μνημεία να προστατευτούν και όλο αυτό το πρόγραμμα θα καταλήξει πραγματικά σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, μια πολιτική πρόταση δηλαδή προς την πολιτεία, μια στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των μνημείων, των νεότερων μνημείων των Εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρόγραμμα Μνημεία σε Άμυνα συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και στοχεύει στη μελέτη και διάσωση των νεότερων μνημείων των ενόπλων δυνάμεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η παρουσίαση της Κυριακής θα περιλαμβάνει και ξενάγηση στο μνημείο, ενώ θα υπάρχει και λεωφορείο για δωρεάν μεταφορά των πολιτών στην εκδήλωση. Τα πολιτευτικά μνημεία κυρίως υφίστανται τις επιπτώσεις από τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον. Κυρίως είναι αυξομοιώσεις στη θερμοκρασία, είναι οι έντονες βροχοπτώσεις και είναι οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Δηλαδή, εκεί πέρα που υφίσταται τρομερές αλλοιώσεις είναι κυρίως λόγω της όξινης βροχής και των διαφόρων χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Ένα παιδί έχει όλο το μέλλον μπροστά του για να ανακαλύψει πολλά. Τη δύναμη να ξεπερνά τις δυσκολίες. Τον ενθουσιασμό του να ανακαλύπτεις τα ταλέντα σου. Την αξία του να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Και εμείς θα είμαστε πάντοτε δίπλα του μέσα από τις δράσεις του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας ΟΠΑΠ. Κάνουμε περισσότερα για τη γενιά που αξίζει τα πάντα. Στα Supermarket Kansas συνδυάζουμε προϊόντα και εσείς κερδίζετε πολύ. Κόμπο προσφορές σε αγαπημένα σας προϊόντα μέχρι το Σάββατο. Καφές Ελληνικός Λουμίδης 96 γραμμάρια, τα δύο τεμάχια, μόνο 3,50. Υγρά Πιάτων Φέρι 900 ml, τα δύο τεμάχια, μόνο 6,50. Ηλιέλε Ολίτα 5 λίτρα, τα δύο τεμάχια, μόνο 13,90. Αλλά και χοιρινή τηγανιά, ντόπια ελληνική, μόνο 6,80 το κιλό. Φέτα Σερών, τα καλά βουνά, μόνο 10,65 το κιλό. Τυρί Μίλνερ, αλλά και όλα τα τυποποιημένα προϊόντα Μίλνερ, 25% πιο φθηνά. Σούπερ Μάρκετ Κάντζας, κάθε μέρα μαζί. Στο σημείο αυτό πάμε να δούμε τον Γιώργο Τσουμαρίδη να σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτρες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Όσο δυσάρεστη μπορεί να είναι μια είδηση που πια έχει γίνει και συνήθιο. Και μιλώ για το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Πειραιώς στη Μαυροθάλασσα.
Γιώργο, είναι ένα καμπανάκι για το τι πρέπει, με το τι πρέπει να ασχοληθούν οι νέοι δήμαρχοι. Το κλείσιμο της τράπεζας πριν ένα χρόνο περίπου έκλεισε στο Ροδολίβος. Παλιότερα έκλεισε στον Πεβατά, είχε κλείσει και πάνω στη Ροδόπουλη. Και όπως πάμε, δεν θα μείνει καμιά υπηρεσία, είτε δημόσια, έκλεισε το ταχυδρομείο στο Ροδολίβος, δεν θα μείνει καμιά υπηρεσία. Γιατί? Γιατί υπάρχει συρρήκνωση στον πληθυσμό. Έβλεπα εχθές. Και εξυγχρονίζονται βέβαια οι υπηρεσίες αυτές. Και εξυγχρονίζονται, ναι. Αλλά και απαιτείται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό. Ναι. Έβλεπα εχθές που είδα και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάναν οι κάτοικοι εκεί. Είναι εκεί ο παλιός ο Δήμος η Μαυροθάλασσα, είναι η πρωτεύουσα, ήταν η πρωτεύουσα του παλιού Δήμου του Αχίλου και δίπλα είναι ο Δήμος Αχινού. Είναι 15 χωριά. Το 2000, γιατί έκατσα και τα είδα, έψαξα, είχαν πληθυσμό 8.200 άτομα. Σήμερα είναι 4.800, έχουν μείνει σχεδόν η μισή. Και αυτό συμβαίνει σε όλη την περιφέρεια του νομού Σερών και περίπου και στην πόλη. Και δεν είναι μόνο ότι υπάρχει συρρήκνωση πληθυσμού, είναι ότι πλέον έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας. Φεύγουν οι νέοι. Φεύγουν οι νέοι. Κυρίως. Και δυστυχώς το είπαμε και στην πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει, ότι κανένας και προεκλογικά κανένας δήμαρχος δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι μπορούν να κάνουν οι δήμαρχοι, δηλαδή, να κρατήσουν τις τράπεζες? Όχι να κρατήσουν τις τράπεζες, αλλά να σου πω ένα απλό. Εάν ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή ένα δήμαρχο, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να δει και την διαστρωμάτωση, την ηλικιακή του πληθυσμού του Δήμου του. Να δώσει κίνητρα, δηλαδή, για να δώσει κίνητρα. Και έγινε και πριν μια εβδομάδα, έγινε και μια ημερίδα πανελλαδική, πρέπει να την έκανε κάποια τράπεζα, η οποία ασχολήθηκε με το, ήταν με το θέμα το δημογραφικό. Είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, αλλά εμείς είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί ήμασταν και πρωταθλητές στη μείωση του πληθυσμού την τελευταία δεκαετία. Και τα στοιχεία, το 2031, όποιος πρώτα ο Θεός, θα είναι ακόμη τραγικότερα τα στοιχεία. Ναι, οι δήμαρχοι δεν μπορούν να κάνουν. Θα πει κάποιος ότι εγώ δεν μπορώ να κρατήσω την τράπεζα γιατί είναι ιδιωτικό μαγαζί και κάνει λειτουργία. Δεν εξαρτάται αν θα κλείσει, ναι, δεν ξέρω, η απόφαση. Αλλά όμως οι Δήμοι πρέπει να δημιουργήσουν, να κάνουν ένα πλάνο, να δημιουργήσουν συνθήκες που θα ευνοεί την ανάπτυξη επιχειρήσεων, την παραμονή του νέου κόσμου, να υπάρχουν υποδομές. Δηλαδή τώρα και ακόμη και σε χωριά που είναι δίπλα στην πόλη, φεύγουν οι νέοι γονείς, μόλις τα παιδιά φτάσουν σε ηλικία που γίνονται μαθητές του δημοτικού, φεύγουν. Γιατί δεν υπάρχει μια υποδομή, δεν υπάρχει μια δραστηριότητα για τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτά μπορεί να τα φτιάξει ο Δήμος. Ορισμένα μπορεί. Αλλά είναι θέμα πολιτείας, βεβαίως. Είναι θέμα πολιτείας. Ναι, αλλά εδώ η πολιτεία είναι στην Αθήνα. Παλιά λέγανε ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Τα τελευταία 15-20 χρόνια ξαναγυρίζουμε στη δεκαετία του 50. Η Ελλάδα πλέον, όπως πάμε, θα είναι μόνο η Αθήνα. Οπότε να μην περιμένουν οι δήμαρχοι από την κεντρική κυβέρνηση, όποιοι και να είναι αυτοί, να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια. Σε 2 μήνες αναλαμβάνουν οι νέοι δήμαρχοι. Να υπάρχει μια προσπάθεια κοινή των δημάρχων, του αντιπεριφερειάρχη και των βουλευτών πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο νομό. Όλα τα υπόλοιπα είναι δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να αντιστρέφεται αυτή η κατάσταση. Δεν αντιστρέφεται γιατί εγώ δεν έχω δει κανένας να ασχολείται σοβαρά με αυτό το ζήτημα. Δεν έχω δει κανένα να ασχολείται. Δηλαδή βγήκαν τα στοιχεία της απογραφής πριν από 7 μήνες. Άκουσες εσύ τίποτα κανένα δήμαρχο? Το άκουσες πουθενά προεκλογικά να υποθεί από κάποιον ότι τον απασχολεί, ότι θα κάνει κάτι? Εγώ δεν τα άκουσα. Άρα να μην περιμένουμε τα επόμενα 5 μήνες. Δεν είναι. Εγώ άκουγα για παιδικές χαρές, για ασφαλτοστρώσεις, για κολυμπητήρια κτλ. Για ποιον τα κάνω? Ναι. Για ποιον τα κάνω? Βέβαια και αυτά καλό είναι να γίνουν. Καλό είναι, αλλά να υπάρχει και κόσμος. Αλλά να υπάρχει και κόσμος. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της πενταετίας. Έχουμε και το ζήτημα του γηπέδου, άλλο θέμα κι αυτό. Εντάξει, έχει γίνει γεφύρι της Άρτας. Το οποίο ανοίγει τελικά το μισό γήπεδο, ανοίγουν τα πέταλα. Ανοίγουν τα πέταλα. Πήρε 1 μήνα προσωρινή άδεια. Σε αυτό το διάστημα είναι και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ που μάλλον θα αλλάξει έδρα αμοιβαία, θα γίνει το παιχνίδι στην Τούμπα, γιατί λόγω εισιτήριων δεν συμφέρει στον Πασεραϊκό να γίνει. Θα ερχόταν πάρα πολλές χιλιάδες. Ακριβώς. Θα ήταν το γήπεδο, θα είχε sold out. Αυτή τη στιγμή με 2 πέταλα θα έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων. Ήταν από τα παιχνίδια που και ο Πανσεραϊκός αλλά και γενικότερα οι Σέρες περίμεναν πάρα πολύ κόσμο. Ακριβώς. Γιατί έχει και πολύ μεγάλο αριθμό φιλάθλων του ΠΑΟΚ στο νομό Σερών. Το θέμα είναι μετά τις 4 Δεκεμβρίου τι γίνεται. Δηλαδή ο δεύτερος αγώνας θα γίνει εδώ. Μα δεν είναι μόνο. Ο δεύτερος αγώνας πέφτει και θα γίνει κάπου το Μάρτιο. Αλλά το θέμα είναι ότι μέσα στο Δεκέμβριο υπάρχουν 2 παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
Πού θα γίνουν αυτά? Αυτό είναι το θέμα. Και εδώ πλέον ήρθε η ώρα, γιατί μέχρι τώρα 2 χρόνια, να το πω ότι δεν μίλησε κανένας στον κόσμο να πει καθαρά τι γίνεται. Ήρθε η ώρα να υποθούν αλήθειες. Και η αλήθεια ποια είναι? Μπορεί το γήπεδο αυτό? Γιατί τώρα πού ποντάρουμε? Ότι δηλαδή του χρόνου ο Πασεραϊκός, να ευχηθούμε να ξαναείνει στη Super League, όπως δείχνει αγωνιστικά, μπορεί να παραμείνει άνετα. Ναι. Και το χρόνο θα παίξει στη Super League. Αυτό το πρόβλημα, μπορεί να παίζει σε ένα γήπεδο με 2 πέταλα ή από ό,τι ακούγεται θα ανοίξει και η... λέμε, δεν ξέρω αν είναι αυτό ισχύει, άκουσα ότι θα ανοίξει και η κερκίδα που είναι από την οδό Ρεδεστού, που είναι των επισήμων, που είναι το θα δείξει το σκέπαστο. Ναι, αλλά όμως το γήπεδο πάλι είναι μικρό. Για τον Πασεραϊκό είναι απώλεια εσόδου. Και το κυρίως θέμα που είναι η κερκίδα η ανατολική, πώς θα φτιαχτεί? Διότι εδώ δεν για να φτιαχτεί κανονικά θα πρέπει να πέσει αυτή που υποτίθεται έχει πρόβλημα και να χτιστεί μια άλλη. Γιώργο, δεν μπορεί να όμως πέσει. Το δημοτικό μέσα πάρκο δεν μπορεί να πέσει. Μου το είπε παλιός αντιδήμαρχος που έχει και επαγγελματικά έχει σχέση με το αντικείμενο. Μου είπε ότι δεν μπορεί να πέσει τίποτα. Γιατί αν γκρεμιστεί κάτι, δεν μπορεί να ξαναχτιστεί. Λόγω του ότι είναι πάρκο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει όχι να πανηγυρίζουμε γιατί πήραμε 20 μέρες άδεια, πήραμε ένα μήνα άδεια κτλ. Πρέπει να δουν το πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με το γήπεδο. Είναι μικρό, μη λειτουργικό. Και εγώ θα δώσω δίκιο στον κύριο Καζία που προχθές και πάλι κάποια στιγμή αποχώρησε από τη συνάντηση, εκνευρισμένος, γιατί εδώ. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι και ο Δήμος ακόμη είμαστε έξω από το πρόβλημα. Και εμείς που το σχολιάζουμε είμαστε έξω από το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχει ο Πασεραϊκός με το γήπεδο, γιατί είναι απώλεια εσόδων. Και η Δημοτική Αρχή, της οποίας είναι περιουσιακό στοιχείο. Είναι περιουσιακό στοιχείο, αλλά και η Δημοτική Αρχή δεν το αντιμετώπισε σοβαρά. Αυτό το πρόβλημα δηλαδή, εντάξει, μέχρι τώρα, μέχρι πριν ένα χρόνο έπαιζε στη Super League 2, όπου οι απαιτήσεις είναι πολύ λιγότερες, πολύ λιγότερος κόσμος. Βγήκε ο Πασεραϊκός στη Super League. Και μακάρι να μείνει. Δηλαδή, μπορεί να μείνει, να μακάρι να παραμείνει για 5, 10, 15 ετών. Το ερώτημα όμως, Γιώργο, είναι τι γίνεται από εδώ και μετά. Δηλαδή, η καλύτερη λύση να γίνει ένα καινούργιο γήπεδο. Πόσο εφικτό είναι αυτό όμως? Για μένα είναι ανέφικτο το καινούργιο γήπεδο. Γιατί το κόστος, όπως είπε και ο κύριος Νότας, που είναι και πολιτικός συμβουλικός, είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια. Το κράτος, η πολιτεία εδώ και 25 χρόνια έχει πάει στη λύση του ΣΔΙΤ. Δηλαδή, χρηματοδοτώ μέχρι 75% την κατασκευή του γηπέδου, αλλά από εκεί και πέρα το κόστος συντήρησης το αναλαμβάνει μία εταιρεία. Είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ακριβώς, είναι ΣΔΙΤ. Το κράτος θέλει, ναι, μεν θα χρηματοδοτήσει όπως έγιναν όλα τα γήπεδα. Άρα λοιπόν, αυτά τα λεφτά για να βρεθεί κάποιος ιδιώτης, ιδιωτικά κεφάλαια, που θα χρειαστούν 5-7 εκατομμύρια, είναι δύσκολο να βρεθούν. Για μένα προσωπικά. Και το είπε και ο Τόπαν σαν εναλλακτική και αρχιτέκτονης, είναι να οδηγηθούμε στο στάδιο το εθνικό που βρίσκεται έξω από την πόλη. Εκεί είναι η λύση. Και εκεί θα πρέπει να γίνουν όμως πράγματα. Ναι, αλλά δηλαδή, εκεί έτσι όμως, πως είναι το στάδιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όχι, όχι. Αλλά εκεί όμως, επειδή από ό,τι είπαν υπάρχουν οι άδειες κτλ., εκεί μπορεί να γίνουν οι παρεμβάσεις. Δηλαδή να πέσουν και οι κερκίδες να ξαναχτιστούν. Εκεί είναι η μόνη λύση για μένα. Ναι. Γιατί και ένα γήπεδο καινούριο. Εάν δούμε τι έγινε με αυτά τα γήπεδα που κατασκευάστηκαν, θέλει τουλάχιστον μια 5 με 7 ετία καλώς εχόντων των πραγμάτων για να κατασκευαστεί. Είναι μια δύσκολη υπόθεση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πώς θα επιληθεί στο τέλος και με ποιον τρόπο. Και να σταματήσει και αυτό η κόντρες τώρα μεταξύ των πρώην, των νυν, των απερχόμενων δημοτικών αρχών κτλ. Εδώ είναι ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο και πλέον πρέπει να συμφωνήσουν. Το τι θα γίνει. Δεν χρειάζεται αν εγώ έκανα. Κοινή. Ναι, δεν χρειάζεται τώρα. Εγώ έκανα, εσύ δεν έκανε κτλ. Τέλος αυτά. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγινε. Από εδώ και πέρα, τι θα γίνει. Πάμε και στο θέμα των κριτικών προϊόντων της έκθεσης, η οποία τελικά δεν θα γίνει παρά την πολλή συζήτηση που σήκωσε το θέμα αυτό. Εντάξει, δεν θα γίνει. Το θέμα είναι όμως ότι και εδώ η εταιρεία που αναλαμβάνει, που διοργανώνει τις εκθέσεις. Έστειλε ένα email μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα σεραϊκά, όπου βέβαια δεν λέει ότι ακυρώνεται, λέει ότι αναβάλλεται. Πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει κάποια στιγμή αργότερα, δεν ξέρουμε. Δεν ενημέρωσε το Δήμο. Ναι, τουλάχιστον μέχρι προχθές που μίλησα εγώ με τον κύριο Μισηλίκη, βγήκε εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων, είπε ότι εμείς δεν είχαμε ανάλογο email, το αν το στείλαν χθες, δεν ξέρω. Κοίταξε, αυτό εγώ θα το ξαναπώ, ότι όπως
Διάβασα γιατί χθες βρήκα και τη σύμβαση την φετινή. Μιλάει για τοπικά προϊόντα γεύσης Ελλάδος. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για κριτικά προϊόντα. Κοίταξε, από ό,τι κατάλαβα εγώ, η εταιρεία δεν το κάνει τελικά, διότι πιέστηκε να ακολουθηθεί η σύμβαση. Η σύμβαση τι έλεγε, κριτικά προϊόντα και όχι λιανεμπόριο. Και προφανώς δεν τη συνέφερε την εταιρεία κάτω από αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσει και το ανέμα. Την εταιρεία δεν τη συνέφερε να μην γίνει λιανικό εμπόριο. Αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα της. Ναι. Και αυτό είναι, αν θες, το κίνητρο που δίνει σε αυτούς που συμμετέχουν. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει λιανικό εμπόριο, πιστεύω ότι δεν θα ερχόταν και κανένας από αυτούς που είχαν δηλώσει συμμετοχή. Γιατί το λιανικό είναι τα έσοδά τους. Άρα οι όροι που υπήρχαν μέσα στη σύμβαση για το λιανεμπόριο και για το ότι θα ήταν μόνο κριτικά, αυτοί ήταν οι αποτρεπτικοί παράγοντες για την εταιρεία να το διοργανώσει. Αυτοί ήταν. Πάντως από ό,τι είδα τη σύμβαση, ήταν τη φετινή, ήταν ίδια με την περσινή. Άρα και πέρσι υπήρχε η απαγόρευση. Εκεί, κοίταξε, υπάρχει ένα. Εγώ θα το ξαναπώ, γιατί στην έκθεση απαγορεύεται το λιανικό εμπόριο. Εγώ, από ό,τι διάβασα στη σύμβαση, μιλάει για διοργάνωση. Ναι, δεν αλλά όταν, στη σύμβαση που υπογράφει η εταιρεία με τον Δήμο, υπάρχει μέσα αυτός ο όρος. Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ τη σύμβαση τη διάβασα, δεν υπάρχει όρος ότι απαγορεύεται το λιανικό εμπόριο. Απλώς αναφέρεται ότι στις εκθέσεις απαγορεύεται το λιανικό εμπόριο. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, δεν Επομένως, είμαι νομικός. Είναι έκθεση, είναι. Δεν ξέρω. Πάντως πάνω στο πρώτο άρθρο γράφει διοργάνωση. Και στον όρο και στη σύμβαση. Καλά, και η έκθεση διοργάνωση είναι. Είναι έκθεση. Κοίταξε, είναι πώς το ερμηνεύεις. Γι' αυτό είπα, δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω. Όπως και στο. Δεν μπήκε μέσα και τον όρο που είχε βάλει το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι έπρεπε να γραφτεί ότι απαγορεύεται να συμμετέχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν έδρα την Κρήτη. Δεν συμπεριλήφθηκε αυτό. Και ήταν ένα όρο που είχαν βάλει για να ψηφίσουν. Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Παπαβασιλείου ήταν αυτός που αντέδρασε τότε, είχε καταψηφίσει. Διαφωνώντας. Ο κύριος Παπαβασιλείου και η κυρία Παλάζη. Και ήταν. Η κυρία Παλάζη. Ο κύριος Παπαβασιλείου είχε αιτιολογήσει και την άποψή του, που ήταν ταυτόσιμη με την άποψη που είχε εκφράσει το επιμελητήριο, που είχε πει ότι δεν πρέπει να γίνει έκθεση. Το θέμα είναι αυτό, δεν ξέρω τώρα. Μάλλον πολύ, πολύ κακό για το τίποτα. Για μια έκθεση που τελικά ή έκθεση την πούμε ή όπως να την πούμε, δεν θα γίνει από ό,τι φαίνεται. Δεν θα γίνει και απορώ γιατί αυτή από την πρώτη στιγμή βέβαια ο Δήμος μπορούσε από πέρσι να τους παραπέμψει στο επιμελητήριο. Γιατί το επιμελητήριο έχει και τον εκθεσιακό χώρο της ΕΡΕΞΠΟ που είναι τεράστιος. Και να πάνε εκεί. Που δίνει και τη δυνατότητα να πάρει και να παρκάρει όλο ναι, το αυτοκίνητο. Ναι, διότι εδώ δεν είμαστε τώρα ή την κάνουμε ή δεν την κάνουμε. Δηλαδή δεν είναι και κακό να γίνονται κάποιες εκθέσεις. Δεν είναι κανείς αρνητικός. Κάποιες προϋποθέσεις και να μην χτυπάει την τοπική αγορά. Θα μπορούσε να γίνει με τους ανάλογους όρους. Πέρσι τη χτύπησε πάντως στην τοπική αγορά, γιατί πουλούνταν πολλά προϊόντα που πουλούσαν και μαγαζιά που βρισκόταν στα 10 μέτρα από την πλατεία. Αυτό το γεγονός ξεσήκωσε και τις αντιδράσεις φέτος. Ακριβώς. Τέλος πάντων, η εταιρεία λέει να βάλετε, μάλλον ακυρώνεται. Και... μάλλον ακυρώνεται, γιατί πάντα από ό,τι έχω δει, αυτοί ξεκινάνε τις εκθέσεις από το Σεπτέμβριο από την Αθήνα και τον Πειραιά. Και κατέληγαν εδώ ή στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έγινε νομίζω πριν. Έγινε από τώρα, τώρα είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη. 26 Οκτωβρίου με 6 του μηνό, 7 κάπου εκεί, και μετά έρχονταν εδώ. Και εδώ τελείωνε και ξαναγυρίζουν στην Κρήτη. Τελείωσαν λίγο πιο μπροστά, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε τώρα, έχει νεότερα για το περιβόητο θέμα τη επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων στο Δήμο Σερών. Όχι η επανακαταμέτρηση, σένσταση πλέον. Η επανακαταμέτρηση. Μπορεί επίσημα να μην έχει υποθεί τίποτα από την παράταξη της συμμαχίας, όμως η ένσταση θα κατατεθεί. Από ό,τι έχω μάθει, υπάρχει και ο δικηγόρος που θα αναλάβει την υπόθεση, όπως και από ό,τι έμαθα και η πλευρά της κυρίας Μητλιάγκα έχει προσλάβει δικηγόρο και η υπόθεση... Είναι θέμα τώρα, από ό,τι είπε ο κ. Καρύπογλου, από ό,τι έγραψε ο κ. Καρύπογλου, αύριο γίνεται η επίσημη ανακήρυξη των νικητών των εκλογών. Ναι. Και αφού γίνει η επίσημη, θα μπορεί όποιος θέλει από την να κάνει προσφυγή. Λοιπόν, από τη Δευτέρα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση. Εγώ σου λέω ότι θα υποβληθεί η ένσταση. Θα υποβληθεί. Θα υποβληθεί η ένσταση και περίμενα, γιατί ακούγεται πολύ, περίμενα να υπάρχει και μια επίσημη τοποθέτηση της παράταξης και να πει είναι δικαίωμά της νόμιμο. Είναι δικαίωμά της να πει ότι εγώ κρίνω για τους λόγους τους δικούς μου ότι καταθέτω την ένσταση. Ίσως το πούνε περιμένοντας να ανακοινωθούν επίσημα τα αποτελέσματα και να κάνουν και αυτή την ένσταση.
Πάντως, τι κάνουμε για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Από ότι όχι, είναι ότι θα κατατεθεί. Τώρα, από εκεί και μετά, η οποία ένσταση θα βασίζεται πάνω σε συγκεκριμένο πράγμα ή γενικά. Υπάρχει, από ό,τι έχει υποθεί, υπάρχουν ψηφοδέλτια της κυρίας Μητριάγκα, της παράδειξης κυρίας Μητριάγκα, τα οποία δεν είναι λευκά-λευκά. Αυτό που ορίζει ο νομοθέτης, που λέει ότι τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι χρώματος λευκού. Είναι σε μια απόχρωση του λευκού. Τα οποία τώρα μεταφέρουμε αυτά που λέγονται. Λοιπόν, ότι όμως αυτά υπάρχουν, έχουν εντοπιστεί σε διάφορα εκλογικά τμήματα, τα οποία δεν είναι ακριβώς λευκά. Να. Και πάνω εκεί θα ζητηθεί, αυτά τα είδαν όταν έγινε η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, γιατί στην επανακαταμέτρηση σημειωνόταν τα ψηφοδέλτια, ο αριθμός του, γιατί κάθε ψηφοδέλτιο έχει έναν αριθμό και σε ποιο εκλογικό τμήμα ήταν. Και τώρα θα κατατεθεί όπου θα ζητηθούν, μάλλον, να ακυρωθούν αυτός ο αριθμός του ψηφοδελτίου. Επομένως, η ένσταση θα έχει να κάνει με το χρώμα και όχι με τον αριθμό του. Με το χρώμα, ναι. Γιατί από ό,τι. Τον άκυρον ή οτιδήποτε. Όχι, από ό,τι έμαθα, σε ό,τι αφορά τα άκυρα κτλ., εκεί δεν υπάρχει, δεν εντοπίστηκαν ψηφοδέλτια. Εκεί έγινε επανακαταμέτρηση και δεν έβγαλε. Ακριβώς, δεν υπάρχει. Είναι στο χρώμα των ψηφοδελτίων. Μάλιστα. Ότι δεν είναι άσπρα, είναι λίγο πιο. Είναι μια απόχρωση του λευκού. Η διαδικασία είναι ότι το εκλογοδικείο θα συνεδριάσει Φεβρουάριο, το αργότερο Μάρτιο, αν δικαιωθεί η παράταξη της συμμαχίας. Φεβρουάριο-Μάρτιο, εντωμεταξύ, έχει περάσει μία Ιανουάριος και ορκίζεται η κυρία Μητριάγκα. Μία Ιανουάριο θα ορκιστεί. Η κυρία Μητριάγκα θα ορκιστεί νέα δήμαρχος. Φεβρουάριο-Μάρτιο θα εκδικαστεί στο εκλογοδικείο. Εάν δικαιωθεί η Συμμαχία Σεραίων, με την επισημοποίηση του αποτελέσματος, αναλαμβάνει καθήκοντα ο κ. Χρυσάφης. Α, δηλαδή, αν βγει η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. Χρυσάφη, ναι. Το Μάρτιο για παράδειγμα, ναι. Αμέσως έχουμε τον κύριο Χρυσάφη. Είναι άμεσα εκτελεστή. Βέβαια, η κυρία Μητριάγκα έχει το δικαίωμα να πάει σε δεύτερο βαθμό στο Συμβούλιο Επικρατείας, όπου εκεί χρονικά θα βγει η απόφαση αρχές του 25. Μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο. Άρα μπορεί να ξεκινήσουμε με Μητριάγκα, να έχουμε δήμαρχο στη συνέχεια τον κύριο Χρυσάφη, ναι. Και να ξανακαταλήξουμε με την κυρία Μητριάγκα. Με την κυρία Μητριάγκα. Γιατί και εκεί βέβαια θα τελεσυνδικήσει, αν υπάρχει προσφυγή σε δεύτερο βαθμό, εκεί θα τελεσυνδικήσει η απόφαση και δεν μπορεί να υπάρχει άλλη προσφυγή. Το Μάρτιο που θα βγει η απόφαση και αν υποθέσουμε ότι δικαιώνεται ο κύριος Χρυσάφης, θα αναλάβει, έστω και αν κάνει ένσταση η κυρία Μητριάγκα. Ναι, ναι, ναι. Πάει είναι, στο γιατί ρώτησε δικηγόρος. Θα περιμένει ακριβώς. Μέχρι τότε, με δήμαρχο όμως τον κύριο Χρυσάφη. Ναι. Εάν τώρα δικαιωθεί τον Μάρτιο η κυρία Μητριάγκα. Ο κύριος Χρυσάφης έχει δικαίωμα, να πάει και σε δεύτερο βαθμό. Να πάει και Συμβουλίο Επικρατείας. Ναι, να πάει και σε δεύτερο βαθμό. Όπως έγινε το 2014, σε πρώτο βαθμό τότε ο κύριος Φωτιάδης, βέβαια επειδή ακούγονται πολλά να πούμε ότι τότε ήταν διαφορετική η περίπτωση με τον κύριο Φωτιάδη και τον κύριο Αγγελίδη, γιατί τα θυμάσαι καλύτερα από μένα, γιατί τότε, και τότε ήσουν στη μάχη με δημοσιογραφία. Είχαν γίνει με ένα συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Ένα σάκος που πήγε βόλτα σε ένα ακριβώς, σπίτι. Με ένα σάκο που πήγε βόλτα σε ένα σπίτι κτλ. Είχε δίκιο ο κύριος Φωτιάδης να ζητήσει να κάνει την ένσταση. Είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση από ό,τι είναι σε αυτές τις εκλογές. Καταρχάς να πούμε ότι εκεί η διαφορά ήταν λιγότερη, μικρότερη. 13 ψήφοι, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν υπήρχε και το θέμα αυτού του σάκου. Του σάκου, ναι. Που βρέθηκε στο σπίτι, τον πήρε μάλλον αυτός ο εκλογικός αντιπρόσωπος. Που ήταν σε ένα κέντρο, τον πήρε σπίτι του. Άλλος, πήρε όχι, σπίτι δεν του. Ήταν μόνο αυτό. Ότι άλλος ήταν ο εκλογικός αντιπρόσωπος. Εκεί η υπόθεση έφτασε και για αυτό το θέμα πήγε στα δικαστήρια. Γιατί, ναι, ήταν συνεργάτης του. Ναι, δηλαδή ήταν, που το πήγε στο σπίτι. Να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δικαστικός αντιπρόσωπος ο Γιώργος ο Καπετάνιος και ο Σάκος βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου του Τσουμαρίδη. Ναι. Όπου εμείς ήμασταν όμως συνεργάτες. Ναι, ήμασταν συνεργάτες. Ναι. Ναι. Εκεί ήταν εντελώς διαφορετική περίπτωση. Και να το πω άσχετα που εντάξει, δεν δικαιώθηκε ο κ. Φωτιάδης, είχε χίλια δίκαια να πάει στο δικαστήριο. Βέβαια, όταν ένα άκουσα τώρα δεν ναι. πάει εκεί που πρέπει να πάει και πάει στο σπίτι κάποιου, ξέρει κανείς τι έγινε εκεί ναι, μέσα. Και τότε τα θυμόμαστε ότι ο συγκεκριμένος δικηγόρος έβγαινε, σχολίαζε, ενώ ήταν σχολίαζε και εναντίον του κ. Φωτιάδη, είχαν γίνει πολλά, ήταν διαφορετικά. Απλώς τότε, αν θυμάσαι, αυτό που ρώτησε, αν χάσει ο κ. Χρυσάφης, τότε και σε πρώτο βαθμό είχε χάσει ο κ. Φωτιάδης. Είχε δικαιωθεί ο κύριος Αγγελίδης, δεν έγινε δεκτή δηλαδή. Αλλά όμως πήγε, συνέχισε και πήγε στο ΣΤΕ, σε δεύτερο βαθμό.
Πάντως, οπότε έχει ένα μέλλον τώρα η δουλειά, να δούμε τι θα γίνει. Έχει ένα μέλλον, μπορεί να τελειώσει σε 4 μήνες, μπορεί να τελειώσει σε 1,5 χρόνο. Όλα βέβαια θα ξεκινήσουν από Δευτέρα. Από Δευτέρα, που θα έχουμε επίσημα την πληροφορία, όπως λες και εσύ, ότι θα καταθέσει ένσταση η παράταξη του κ. Χρυσή. Εγώ λέω ότι θα καταθέσει, γιατί ξέρω, δηλαδή έχω ακούσει από δικηγόρους και τα ονόματα των δικηγόρων είναι και οι δύο της Αθήνας, που θα αναλάβει ο ένας τον κ. Χρυσάφη και ο άλλος την κυρία Μητριάγκα. Είναι δύο δικηγόροι των Αθηνών, γνωστά ονόματα, τα οποία έχουν και μια εξειδίκευση πάνω σε αυτό το θέμα των εκλογοδικείων. Οπότε δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι δραματικά και να μην υποβληθεί η ένσταση. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις αποφάσεις των δικαστήριων. Ακριβώς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Ευχαριστώ και εγώ. Καληνύχτα. Πρόγνωση καιρού για αύριο, Παρασκευή 3 Νοεμβρίου. Αραιές νεφώσεις, τοπικά πυκνότερες στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σταδιακή επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τις πρωινές ώρες τα ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη βαθμιαία τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 24 με 26 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν. Σέρες από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη από 16 έως 24. Καβάλα από 13 έως 22. Δράμα από 11 έως 22. Ξάνθη από 13 έως 23. Κομοτηνή από 17 έως 23. Αλεξανδρούπολη από 20 έως 23. Ορεστιάδα από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.